να ζητήσω μια πολύ μεγάλη χάρη να κρατήσουμε το Στέλιο στο πλάνο και να βγάλουμε και τον, να παρουσιάσουμε τον επόμενο καλεσμένο. Γιατί σε περίπτωση που μέσα στη σεζόν για κάποιους λόγους ο κύριος Νίκος Καρέλης, δημοσιογράφος, δεν θα μπορέσει ας πούμε, να εμφανίζεται, έχουμε Νίκο τον αντικαταστάτη σου. Βρείτε τις διαφορές και κερδίστε. Καλώς τον. Σε ευχαριστούμε και εγώ και ο Στέλιος για το κομπλιμέντο και αυτά που λέτε για την κόμωση μας. Μα πες μου, τι μου είπες πριν βγούμε στον αέρα, τι μου είπες, ότι ο μεγαλύτερος φόβος σου είναι να ξυπνήσεις ένα πρωί και να έχεις βγάλει μαλλιά. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου, πολλές φορές θα κοιμάμαι το βράδυ, ξυπνάω ιδρωμένος, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να ξυπνήσω να έχω βγάλει μαλλιά, δεν τρέμε τίποτα, τόσο κόπο έχω κάνει να τα χάσω, με τίποτε δεν θα ξαναγυρίζω πίσω. Για να σας παρουσιάζω καλές ειδήσεις. Λοιπόν, για περίμενε λίγο να κάτσουμε το Στέλιο να μην μας κουράζεται. Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε. Και εμείς θέλουμε να ψηλώσουμε, βρε Στέλιο. Κάτσε. Νίκος Καρέλης, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα μας παρουσιάζει, θα έχει το ακόμα πιο δύσκολο έργο από πέρσι. Να βρίσκει καλές ειδήσεις και να μας τις μεταφέρει, που αφορούν κυρίως κριτικούς, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Πάντως να διαφωνήσω αυτό που είπες, ότι η αποστολή μου φέτος θα είναι σαφώς ευκολότερη από πέρυσι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάπου έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε την κατάσταση που μας έχουν επιβάλει. Δεν έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα. Τρόπους να ξεφεύγουμε θετικά και δημιουργικά. Και αυτή θα είναι η δική μου δημοσιογραφική αποστολή για φέτος. Δηλαδή να παρουσιάζω πρωτοβουλίες, κινήσεις, χειρονομίες που θα μας εμπνέουν για να δράσουμε. Για να ξεφύγουμε από την περιραίουσα μιζέρια, να παρουσιάζω δηλαδή ανθρώπους που ξεχωρίζουν και που αναλαμβάνουν δημιουργικές πρωτοβουλίες. Με άξονα φυσικά την Κρήτη της καρδιάς μου, χωρίς να είναι αυτό περιοριστικό βέβαια, γιατί ζω και εργάζομαι στην Αθήνα πλέον και στην πρωτεύουσα συμβαίνουν πολλά που θα τις μεταφέρω. Νίκο, καλησπέρα και από μένα και ελπίζω φέτος να μας κάνεις την τιμή να μας επισκεφτείς και από κοντά. Ήταν ένα αίτημα το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Πώς το βλέπεις, θα είναι. Πέρυσι, δεν είχαμε, δηλαδή, πραγματικά όταν ήρθα Χανιά ήταν σε χρόνο που δεν ήταν η εκπομπή. Α, γιατί Χανιά ήρθε, στην εκπομπή δεν ήρθε, να τα λέμε όλα. Ναι, είχε τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν. Πάντως, αφού έχετε φαλακρό ταξιφωνίστα και φαλακρό με το Skype, είμαι σίγουρος ότι και φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή στο πρόκειτο. Και θα πάει ακόμα καλύτερο γιατί χορηγό στην ενότητα Καλές Ειδήσεις, οι καλές ειδήσεις του Νίκου Καρέλη, είναι το Photo Lines του Γρηγόρη του Γιουρμετάκη. Πολλά φιλιά να στείλουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρίσκεται στη Χαλέπα. Ό,τι ακριβώς θέλετε. Πολλά και διάφορα. Φωτογράφηση, γάμου, βάφτισης, events, modeling, τέχνη, sports, τοπία, θεατρικά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και σχέση με την φωτογραφία θα τα βρείτε εκεί πέρα. Στα photo lines του Γρηγόρη Γιουρμετάκη. Στο τηλέφωνο 46790. Στη Χαλέπα. Πολλά φιλιά στον Γρηγόρη. Νικόλα, εμείς ξεκινάμε κανονικά αυτή τη βδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, περισσότερες καλές ειδήσεις στο κόκκινο. Και κάθε εβδομάδα θα έχουμε καλές ειδήσεις. Θα ξεκινάμε με καλές ειδήσεις την εβδομάδα μας. Λέρα. Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους. Ωραίο, το δικό σου μαλλί είναι πάρα πολύ ωραίο, by the way. Α, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι έλεγες για τον Νίκο. Να κάνω διαφήμιση. Επειδή το Βασίλης Μουντέκης Hairways κάθε Δευτέρα είναι κλειστό, το κομμωτήριο το οποίο μας φροντίζει και τον Νίκο και εμένα και πολλά φιλιά στο Βασίλη και σε όλα τα κορίτσια εκεί. Αλλά πρέπει να το πω και να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μαμά μου, τη μαμά Σοφία που σήμερα επιμελήθηκε το styling 8 η ώρα το πρωί. Φύγα και με χτένισε η μαμά μου. Γεια σου, μαμά. Σαν άλλο, σαν κοριτσάκι. Τι τραβάει αυτή η γυναίκα, πολλά φιλιά. Ποτέ δεν θα αποδεσμευτεί για το παιδί. Καταλαβαίνω, όπως σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά. Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν. Έγινε. Φιλιά, να είσαι καλά.